Από τη στιγμή που έκανα το ντεμπούτο μου το καλλιτεχνικό μέσα από ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, ήταν σαφώς πολύ δύσκολο να αποδείξεις ότι δεν σε ενδιαφέρει η επικαιρότητα, δεν σε ενδιαφέρει η δημοσιότητα και η αναγνωρισμότητα έτσι απλά για να έχεις αυτό. Δουλεύεις σε ένα λογιστήριο. Ναι, δούλευα σε μια εταιρεία, ναι. Η μαμά σε... Η μαμά είναι, δεν ξέρω τώρα πώς έχει βγει έτσι... Ότι είναι σκληρή, μιλάς για την απόλυση φυσικά. Έτσι. Ναι. Ναι. Αν έλαβε μια διευθυντική θέση σε μια εταιρεία. Που δούλευες εσύ. Που δούλευα εγώ. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει ήταν περικοπές του προσωπικού. Στο ίδιο γραφείο με μένα ήταν και άλλοι συνάδελφοι που είχαν υποχρεώσει, ήταν παντρεμένοι, είχαν παιδιά αυτά. Εντάξει. Ποιος έπρεπε, ποιος ήταν το σωστό να φύγει. Αυτός που ήταν το νεαρούδι, ας πούμε, το 24χρονο, ή να φύγουν τώρα οι άνθρωποι που είχαν ένα σωρό υποχρεώσεις. Εγώ θα τον έβρισκα τον δρόμο. Και καθίσαμε, το συζητήσαμε, είπα φυσικά εννοείται. Δηλαδή έκανε πολύ καλά, είμαι περήφανη γι' αυτό. Μπράβο στη μαμά της Ραλίας για το καλό. Παράδειγμα, το δίνεις μέσα στο σπίτι σου. Δίκαιη, βέβαια. Δίκαιη. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, αυτή παιδιά, συγκλονιστικά. Δεν ξέρω σε αυτή τη χώρα, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, να σου πω κάτι όμως, δημιουργούνται και κουτσομπολιά και λόγια. Καλά, στη συγκεκριμένη περίπτωση σωστό, αλλά. Οπότε και αν υπάρχουν παιδάκια σε άλλες περιπτώσεις, καλό είναι να κινείς έτσι.